καλώς ήρθατε. Καλή αρχή φέτος στο χωριό μας που διοργανώνει ένα μέρος από το Food Festival που διοργανώνεται από το φορέα τουρισμού του Δήμου Μύθυμνας. Λοιπόν, παρουσιάζουμε και εμείς τα προϊόντα μας εδώ, το λάδι, το παρθένο και το εξαιρετικό σε όλες τις συσκευασίες του, σε φιάλες, δοχεία, καθώς και τα υπόλοιπα προϊόντα εδώ παραδοσιακά και τοπικά που έχει το χωριό μας. Εμείς από τη μεριά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε εδώ και το φορέα αλλά και την κοινότητα εδώ του χωριού για την εκδήλωση αυτή. Να περάσουμε καλά όλοι, γεροί να είμαστε, καλό καλοκαίρι και του χρόνου με υγεία. Αυτό που συνέβη σήμερα στη Στύψη νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και καλό, γιατί επιτέλους ο κόσμος έχει την ευκαιρία να την επισκεφτεί, να μάθει τους ανθρώπους της σε ένα ορεινό χωριό μέσα στη Λέσβο, που δεν το έχουμε συνδυάσει τόσο με το καλοκαίρι. Ωστόσο, όπως βλέπω εδώ, έχει γεμίσει κόσμο η πλατεία. Σωστά, σωστά. Το χωριό μας είναι ένας ορεινός προορισμός και για το καλοκαίρι αλλά και για το χειμώνα. Βρίσκεται κοντά στην Πέτρα και στο Μόλιβο. Είναι 8 χιλιόμετρα μόλις στην Πέτρα. Από την Πέτρα και 14 από τη Μύθυμνα. Έχει αρκετά όμορφα σημεία να καθίσει στην πλατεία, το Χάνι εδώ, καθώς και τις καφετέριες. Έχει φρέσκο και παραδοσιακά φαγητά, κρέας, το λάδι, τα οποία μπορεί να τα επισκεφτεί οποιαδήποτε στιγμή θέλει και κάποιος τουρίστες από το νησί, αλλά και κάποιοι που επισκέπτονται το νησί μας, καθώς και ντόπιοι επισκέπτες που έρχονται το καλοκαίρι. Πώς σας φαίνεται που το χωριό, που το θεωρούμε ορεινό χωριό, γέμισε με κόσμο σήμερα? Είναι καλό πράγμα να έρχεται κόσμος, να φαίνεται ότι έχουμε κόσμο. Και τουρίστες. Και τουρίστες, βέβαια, ναι. Είσατε ελίτσες, ναι, λαδάκι. Εμείς κάθε μέρα δοκιμάζουμε. Εμείς τα τρώμε κάθε μέρα. Από εδώ είμαστε. Και πώς σας φαίνεται? Ωραία, ωραία. Κάθε χρόνο να γίνεται, να δεικνύεται το χωριό, το λάδι, τα προϊόντα μας. Εσείς από εδώ, οι δύο κύριοι. Είναι πολύ καλό που γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και φαίνονται τα προϊόντα, τα τοπικά, και υπάρχει κάποια κίνηση στο χωριό, είναι θετικό. Η πρόταση βέβαια που γίνεται εδώ είναι για τα παραδοσιακά προϊόντα του χωριού. Και αυτό περιμένουμε ο κόσμος να τα γευτεί, να δοκιμάσει τις γεύσεις μας. Έχουμε παραδοσιακό λαδοτήρι που γίνεται σε σπίτι. Αυτό περιμένουμε. Περιμένουμε να αναδείξουμε τα προϊόντα, να αναδείξουμε και τις μορφιές του χωριού, γιατί περιμένουμε επισκέπτες να έρθουν εδώ, να κάτσουν, να πιούν μαζί ούζο, να φάνε την προβατίνα, την παραδοσιακή, την ψητή στα κάρβουνα. Προβατίνα! Σας περιμένουμε όλους. Δείτε εδώ τις συσκευασίες τις μεγάλες για 20 λίτρα που έχουμε σήμερα για ξενοδοχεία και για εστιατόρια. Επίσης θα δούμε δίπλα μας αριστερά καθώς και πίσω τα δοχεία που χρησιμοποιούνταν παλιά για το ελαιόλαδο, για τη μεταφορά του ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο στη Στύψη. Αυτά στην αρχή μεταφερόταν ακόμα και με τον ίδιο τον άνθρωπο στην πλάτη από το ελαιοτριβείο στα σπίτια. Αργότερα φορτωνόταν στα ζώα και κατόπιν καταργήθηκαν αυτά και βγήκανε τα πλαστικά τα δοχεία. Κάτω θα δείτε το πανί το οποίο χρησιμοποιόταν στο πιεστήριο, έπεφτε πάνω ο ελαιοζωμός μετά την συμπίεση του από τις μιλόπετρες που βλέπουμε εδώ. Αυτή είναι η μεγάλη μιλόπετρα που είχε ο συνεταιρισμός και σε αυτές έπεφταν οι ελιές για να συνθλιφτούν και να βγει ελαιομάζα. Η ελαιομάζα αυτή έπεφτε πάνω στα πανιά που βλέπουμε κάτω, τα οποία μπαίνανε στο πιεστήριο, πιεζότανε και από την πίεση παίρναμε πια το καθαρό ελαιόλαδο. Όταν τέλειωνε η συμπίεση αυτή και έβγαινε όλο το λάδι, την αζόταν, έπεφτε η πυρήνα από πάνω τους και μετά χρησιμοποιόταν δεύτερη και τρίτη φορά στην επόμενη έκλειψη.
από ελιές μέχρι γλυκά, μέχρι το περίφημο λαδοτήρι. Είναι τα γλυκά τα οποία γίνονται όλα με λάδι, με το λάδι. Καταλάβατε, η πλατσέτα γίνεται με το λάδι, το ελαιόλαδο. Οι δίπλες, ο χαλβάς και όλα αυτά τα γλυκά είναι με ελαιόλαδο και το τυρί φυσικά που είναι το λαδοτήρι της Μυτιλίνης. Το φτιάχνουμε εμείς. Όλα τα φτιάχνουμε εμείς. Όλα είναι παραδοσιακά. Αυτό εδώ το ψάρι, παλιά, στα παλιά τα χρόνια, το πήγαινε η νύφη στην πεθερά της. Στο γαμπρό. Ψάρι είναι. Στο γαμπρό. Ψάρι είναι. Το πήγαινε ο γαμπρός στη νύφη ομό και η νύφη το μαγείρευε και το πήγαινε στην πεθερά. Και κάνανε το τραπέζι και... Κάναν τραπέζι τα σόγια και τρώγανε. Αν η νύφη δεν το έκανε σωστά, δεν την ενέκρινε η πεθερά. Όχι, την... εγκριμένη ήταν. Οι ελίτσες που έχετε εκεί. Και οι ελιές. Οι ελιές είναι οι χωριανές μας ελιές. Βλέπω τσακιστές. Του χωριού μας. Είναι ζαρωτές ελιές. Σταφυδάτες ελιές. Ναι. Είναι αδραμτιανές. Από τα Δραμίτη έχουν φυτευτεί τα δέντρα στο χωριό. Από την Τουρκία. Στα παλιά τα χρόνια οι παρόπαπούδες μας τα φέρναν τα δέντρα από τα Δραμίτη και τα φυτεύαν. Κατάλαβες, είναι αδραμτιανές οι ελιές. Θέλω να μου πείτε για το περίφημο λαδοτήρι που λένε ότι το φτιάχνετε σε σπίτι. Ναι, εγώ φτιάχνω λαδοτήρι και φτιάχνω και το ανθότυρο, τη μιτζίθρα. Η συνταγή, τις συνταγές, ποιος σας τις έχει δώσει για όλα αυτά. Τις συνταγές, ποιος σας τις έχει δώσει για όλα αυτά. Από τους γονείς μας. Από τη μαμά, από τη γιαγιά. Εδώ τα ξέρει όλα, η οικοκύρα. Πλατσέδα. Πλατσέδα, φνίτς, έτσι το λέμε. Πώς αισθάνεσαι που γίνεται όλο αυτό στο χωριό σας? Πολύ ωραία. Εξελίξεις έχουμε, αλλή μόνο. Και εσείς και για εμάς και για όλο τον κόσμο. Κλειστήκαμε με το κορονοϊό και χάσαμε τα έχνη μας. Τώρα σιγά σιγά όμως αρχίζουμε και ανακάπτουμε. Ναι, έτσι ήρθε πάλι ο κορονοϊός. Ξανά χτυπά. Να σας καλωσορίσω όλους στο χωριό μας και στη γιορτή της ελιάς. Είμαστε ελαιοπαραγωγοί που καλλιεργούμε τους ελαιώνες μας βιολογικά εδώ και πολλά χρόνια με το σύζυγο. Και τώρα μεγαλώνουν και τα παιδιά και βοηθάνε και αυτά δύο κόρες που έχω. Η ελιά μας είναι, αν δεν είδατε στο νησί μας, είναι γεμάτος πέρα για πέρα η καλλιέργεια της ελιάς, ευδοκιμή εδώ πέρα και είναι συνυφασμένη με τη ζωή μας, την οικονομία μας, τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, τη θρησκεία μας, σε κάθε στιγμή της ζωής μας είναι συνυφασμένη με την ελιά και το ελαιόλαδο. Εδώ σήμερα τα προϊόντα που έχουμε, θα τα δείτε και εδώ στο τραπέζι μας, είναι βιολογικό ελαιόλαδο με αρωματικό βότανο ρίγανη, βρόσιμες ελιές, πράσινες και μαύρες. Αξέχασα να σας πω ότι η ποικιλία της περιοχής μας λέγεται Αδραμιτιανή και είναι μια ελιά που είναι διπλής κατευθύνσεως. Είναι και ελαιοποιήσιμη και γιαβρόσιμη ελιά. Και επίσης το δεύτερης ποιότητας ελαιόλαδό μας το κάνουμε σαπούνι. Τρία υλικά έχουμε για να κάνουμε το σαπούνι ελαιολάδο. Το ελαιόλαδό μας βέβαια. Συνήθως παλιά οι παππούδες μας χρησιμοποιούσαν χρησιμοποιημένο ελαιόλαδο, τηγανέλαιο ή τυρόλαδο, λάδι μετά από τη χρήση τυριού μέσα. Εμείς χρησιμοποιούμε φυσικό ελαιόλαδο, δηλαδή που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιείται ο ελαιόλαδο, γιατί έτσι κρατάμε όλα τα θρεπτικά συστατικά του ελαιολάδου, δεν είναι δεύτερης ποιότητας. Η καυστική σόδα, το δεύτερο υλικό μας, και νερό συνήθως αποσταγμένο ή βρόχινο, αν είναι εύκολο να βρούμε. Λοιπόν, ας κάνουμε την ανάμιξη. Προσθέτουμε την καυστική σόδα στο νερό. Σε ένα κιλό ελαιόλαδο χρησιμοποιούμε 350 γραμμάρια νερό και 135 γραμμάρια καυστική σόδα. Καλά είναι να το αφήσουμε
λίγο να πέσει η θερμοκρασία, γιατί όταν ρίξουμε πολύ καυτό το μείγμα της καυστικής όδας στο λάδι μας, η θερμοκρασία, η εντονή, καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά του ελαιολάδου. Θα δούμε να αλλάζει η μορφή του ελαιολάδου, αρχίζει να γίνεται η σαπουνοποίηση και οδηγούμαστε σε ένα καινούριο υλικό που είναι σαν κρέμα. Όταν έρθει σε αυτό το σημείο που γίνεται σαν κρέμα, θα το τοποθετήσουμε μέσα στα καλούπια. Μένει λοιπόν 2 με 3 μέρες μέσα στο... μέσα στο καλούπι. Ύστερα βγαίνει από το καλούπι. Δεν μπορεί, και αν βγει από το καλούπι, δεν χρησιμοποιείται ακόμα. Πρέπει να μείνει άλλος τουλάχιστον 2 με 3 μήνες για να αδρανοποιηθεί η σόδα. Θα το αφήσουμε σε δροσερό μέρος, χωρίς πολύ ήλιο, αλλά και χωρίς πολύ αέρα, για να μείνει για 2 με 3 μήνες. Mm-hmm. Τότε θα καθαριστεί, γιατί βλέπεις ότι δεν είναι λίγο, μένουν σημάδια, θα καθαριστεί, θα μπει σε ζελατίνα και είναι έτοιμο προς πώληση. Η παρουσία μου σηματοδοτεί και το ενδιαφέρον της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο φορέας τουρισμού του Μολύβου και οι δημοτικές αρχές, έτσι ώστε να δείξουμε τον παραδοσιακό τρόπο ζωής αλλά και να προβάλλουμε τα ελληνικά προϊόντα του πρωτογενούς και δευτεροτουγενούς τομέα της οικονομίας, και είναι ένα κριτήριο κατά την άποψή μου που θα παίξει καθοριστικό ρόλο τώρα που περνάμε και την ενεργειακή κρίση, μια τρίτη κρίση η οποία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στην ελληνική οικονομία αλλά και στη διεθνή και την ευρωπαϊκή, και οι περιορισμοί που έρχονται λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία δημιουργούν ένα ασφιχτικό κλίμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρές, και νομίζω ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, ακόμα και όμως και του τριτογενούς των υπηρεσιών, είναι στην κατεύθυνση της απόκτησης εθνικού πλούτου που θα παραμείνει στον τόπο και θα αυξήσει το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Βρισκόμαστε στο παλιό ελαιοτριβείο. Παλιό ελαιοτριβείο. Ήταν ιδιωτικό ελαιοτριβείο. Αγοράστηκε από το Δήμο. Και τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες ώστε να αξιοποιηθεί, να γίνει εκθεσιακός χώρος, πολιτιστικό κέντρο. Πότε έχει χτιστεί? Όπως μας λέει η πινακίδα, το 1903 έχει χτιστεί. Είναι ιδιωτικό. Τώρα σχετικά με το χώρο και τη λειτουργία του. Έφερνε ο κόσμος τις ελιές του με τα τσουβάλια και τις έρχνε εδώ πέρα, στα αμπάρια. Εδώ είναι τα, λέγονται αμπάρια. Τις έριχναν χύμα. Mm-hmm. Μετά οι εργάτες του ελαιοτριβείου τις έπαιρναν από εκεί, έσπαγε ο καρπός και μέσα από τα στάδια αυτό πήγαινε στις πρέσες. Τις βάζανε στα σακιά και μέσα από τις πρέσες έβγαιναν το λάδι. Μέσα από φυγοκεντρικά μηχανήματα έγιναν περαιτέρω επεξεργασία και έβγαινε το λάδι. Το τρίκυκλο αυτό εξυπηρετούσε στο να κουβαλάν, λόγω της που δεν είναι πολύ βατά το χωριό. Μέσα από το τρίκυκλο γινόταν οι... κουβαλάγαν τις ελιές. Έβαζαν τη φωτιά εδώ. Α, είναι σαν... Μπράβο. Παλιός φούρνος. Για να ζεσταθεί το νερό. Ο Άγγελος Ανταβάς. Και έχεις μπαρμπέρικο στη Στύψη. Βέβαια, ναι, εδώ και 6-7 χρόνια. Mm-hmm. Πώς πάει? Αρκετά καλά πάει. Το χειμώνα είναι λίγο πιο δύσκολα, αλλά το καλοκαίρι είναι σεζόν ωραία, δυνατά.
Καλά. Σε έχουν γνωρίσει, έχουν έρθει και από άλλες περιοχές της Λέσβου? Ναι, γενικά έχω και από άλλα χωριά, από Πέτρα Μόλιβο και από Καλονή και από Πελόπη, ξέρω εγώ, και από αυτά τα χωριά. Έχω αρκετούς πελάτες. Αυτό με κρατάει περισσότερο εδώ στο χωριό, γιατί έχει πέσει ο πληθυσμός αρκετά. Ήταν κάποιος από την οικογένειά σου μπαρμπέρης και ήθελες να γίνεις κι εσύ, ή ήταν εντελώς ανεξάρτητη επιλογή? Όχι, εγώ το ξεκίνησα το επάγγελμα. Θες να μας πεις ποια είναι η αγαπημένη σου γωνιά μέσα στο μπαρμπέρικο? Γιατί είναι πολύ, πολύ ωραία. Νομίζω είναι εδώ, ας πούμε, που είναι και ο καναπές, ξέρω, παλιός, και εδώ γράφει και την ιστορία του μπαρμπέρη. Ο μπαρμπέρης ήταν σαν βοηθός του Κορέα, ας πούμε, που παλαιότερα έκανε και άλλες δουλειές, όπως να ασχολείται και με πληγές και με βγάλισμα δοντιών και τέτοια. Και μετά έγινε ένα δικαστήριο, ας πούμε, και τα χώρισαν αυτά με τους γιατρούς. Mm-hmm. Και έχει κρατήσει το σύμβολο, το μπάρμπερ, ο φάρος του μπάρμπερ που λένε. Mm-hmm. Που, και κράτησαν, τον μπαρμπέρικα κράτησαν το φάρο και τα υπόλοιπα τα πήραν οι γιατροί. Η μηχανή εκεί τι είναι? Η μηχανή είναι δικιά μου, την έχω και έτσι... Έχει ταιριάξει απόλυτα. Ναι, ναι. Και την κυκλοφορώ κιόλας, ναι. Στύψη λοιπόν για το Lesbos Food Fest, το οποίο διοργανώνει ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου και στηρίζουν βέβαια και πάρα πολλοί άλλοι φορείς, μεταξύ αυτών και οι δύο δήμοι του νησιού. Εδώ είναι και ο πρόεδρος της Στύψης, ο οποίος μαζί με εδώ τους ντόπιους είχαν μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση των τοπικών προϊόντων. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είναι πάρα πολύ ωραία, ζωντανό χωριό. Είδαμε ότι τιμούν τις παραδόσεις, κρατάνε. Παρακολουθήσαμε εξαιρετικά να φτιάχνουν σαπούνι με ελαιόλαδο, με βάση το ελαιόλαδο. Και ήταν μια πολύ όμορφη πραγματικά βραδιά εδώ στην πολύ όμορφη Στύψη, σε αυτό το χωριό που πρέπει όλοι να το επισκεφθούν. Ήταν μια διοργάνωση του Φορέα Τουρισμού Μολύβου με την υποστήριξη του Δήμου Δυτικής Λέσβου και των εκάστοτε φορέων. Εδώ στο χωριό μας είχαμε τον ελαιολογικό συνεταιρισμό που παράγει και τυποποιεί λάδι και μια οικοτεχνία που ασχολείται με το λάδι και την ελιά και παράγωγα αυτών. Οι γυναίκες του χωριού μας μαγείρεψαν μέσα από την καρδιά τους όλα τα γλυκά και τα φαγητά που είδατε, τα κεράσματα, όλα αυτά που δώσαμε στον κόσμο. Ευχαριστούμε τον κόσμο όλο που μας τίμησε με την παρουσία του. Μέσα από το Food Fest που στη Στύψη, ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να δει γλυκά, κεράσματα, σαν που έχουν κύριο συστατικό το λάδι. Είχαμε μια επίδειξη παραγωγής σαπουνιού. Έχουμε ένα παλιό ηλεκτροβείο που τώρα προσπαθούμε μέσα από το Δήμο για την ανάδειξη αυτού, το οποίο υπήρξε μια ξενάγηση εκεί πέρα. Και βέβαια είχαν και παράλληλα και δράσεις για τα παιδιά, ιστορίες για το λάδι, το νησί μας και ζωγραφιές. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά, να το ξαναεπαναλάβουμε.